Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εντός της ημέρας αναμένεται να ενεργοποιηθεί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας θα υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία. Ενώ την Τετάρτη αναμένεται να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τη ρύθμιση τώρα των φορολογικών χρεών, η σχετική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 28 Ιουνίου, δίχως να αποκλείεται λιγοήμερη παράταση, ενώ για τα ασφαλιστικά χρέη η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και του ΕΤΑΕΠ θα δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Αγώνα 48 ωρών για να περάσουν τις αλλαγές στις ταμιακές τους μηχανές έδωσαν επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς από σήμερα Δευτέρα τίθεται σε ισχύ ο νέος μειωμένος ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν ήδη αλλάξει και αρκετά προϊόντα πωλούνται πλέον σε χαμηλότερη τιμή. Ο Μάιος θα είναι ο μήνας με τον διπλό ΦΠΑ, αφού ακόμα και αν τα προϊόντα αγοράστηκαν προημερών με 24% όταν μεταπολούνται ή και όταν επιστρέφονται, θα ισχύει ο νέος μειωμένος ΦΠΑ 13%. Ακόμη και την επανεξέταση των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης βάζει προεκλογικά στο τραπέζι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να κερδίσει πόντους στο παιχνίδι των εντυπώσεων. Το θέμα έθεσε η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία ανέφερε πως το σύστημα υπολογισμού των τεκμηρίων εμπεριέχει πολλές δομικές στρεβλώσεις και αδυναμίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες περιόδους και πως η κυβέρνηση διερευνά στοχευμένες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της δικαιότερης φορολόγησης. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει σε 728,55 μονάδες, καταγράφοντας απόλυτες 0,10%. Οι τεστ επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.